τον επιτρέπετε οι Τροϊκανοί να έχουν γνώση των κωδικών του Υπουργείου Δικής Άμυνας, του Θεωρώ Εθνική Προδοσία. Το να επιβάλλουν οι Τροϊκανοί την κατάργηση του πρώτου ελεύθερου σώματος στρατού, το να απογορεύουν στο πολεμικό ναυτικό, στην πολεμική αεροπορία του στρατού Ξηράς, να αποκτήσει τα δαλακτικά, τα πυρομαχικά ή εκείνα τα μέσα, τα οποία θα προσεκτήσουν την εξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας, είναι ένα έγκλημα το οποίο περιγράφεται στο στρατιωτικό κώδικα. Δεν θα μιλήσω όμως παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν πρέπει να αποτελούν ένα αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, είμαι από εκείνους τους υπουργούς, εκείνους τους πολιτικούς που σαν υπουργός το αντιμετώπισαν, έχοντας την ευθύνη στο Υπουργείο Υπουργής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το 2007 στο Ανατολικό Αιγαίο. Όταν κλείσαμε τα στρατόπεδα λαθρομεταναστών στη Σάμο, στη Μυτιλίνη και στην ΚΟ και όταν αντιμετωπίσαμε το θέμα της παράνομης λαθρομετανάστευσης, της εισόδου της παράνομης, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο, σταμάτησε η εισρωή. Δηλαδή, σταμάτησαν να μπαίνουν λαθρομετανάστες από τη μεριά του Ανατολικού Αιγαίου. Δυστυχώς, η πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι μια πολιτική ανοχή των λαθρομεταναστών. Οι λαθρομετανάστες αποτελούν εργαλείο ασκήσεως της πολιτικής σημερινής κυβέρνησης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εάν διαβάσετε με προσοχή το πώς περιγράφονται οι ειδικές οικονομικές ζώνες, οι περίφημες ΕΟΣ, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα στην Παραμεθόριο, προβλέπεται στις ΕΟΣ ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρατούμενοι λαθρομετανάστες ως εργαζόμενοι σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή, να μετατρέψουν τους λαθρομετανάστες, τους οποίους τώρα κρατούμε στην Κόρινθο, παραδείγματος χάρη, σε αυριανούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουλεύουν με 100 ή 200 ευρώ. Σε περιοχές κοινωνικά ευαίσθητο όπως η Θράκη, η Μακεδονία ή η Ήπειρος. Η πολιτική λοιπόν της κυβέρνησης δεν είναι να αποφύγει την είσοδο των λαθρομεταναστών, αλλά επιτρέψτε μου μια λαϊκή έκφραση, να τους κρατήσει καβάτζα για τους Γερμανούς βιομηχάνους που θέλουν να οδηγήσουν τη Θράκη σε κωσοβοποίηση. Αυτά δεν είναι σενάρια τα οποία εμείς, αν θέλετε, τα εξηγούμε πολιτικά. Περιγράφονται σαφώς στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίως και είναι έγκλημα. Όπως και είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή η πολιτική την οποία ακολουθούν για ειδικές περιπτώσεις. Εγώ θεωρώ και το καταγγέλλω σήμερα από τη συνέντευξη τύπου ότι είναι αδύνατον να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση όταν στις 30 Μαΐου, λίγες μέρες πριν δηλαδή, απήχθη από το κέντρο της Αθήνας, από την οδό Σόλωνος, Κούρδος αγωνιστής, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση ασύλου, από αυτοκίνητο που φέρεται να έχει συμβατικές πινακίδες και να ανοίξει την ασφάλεια, και να βρίσκεται εχθές στα γραφεία της Ελληνοτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Κωνσταντινούπολη. Τι συμβαίνει? Με ποιους συνεργάζονται? Τι περιλαμβάνουν οι μυστικές συμφωνίες που υπέγραψε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς? Πώς αφήνουνε αυτούς τους παράγοντες των νεοϊσλαμισμού όπως είναι το τουρκικό κράτος και ο Ερντογκάν ο ίδιος να συνεργάζονται με την ελληνική κυβέρνηση υπό την ανοχή της Τρόικας και για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν στα πλαίσια της φιλίας τους με την απέναντι πλευρά τη συνθήκη επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών που έχουμε συνυπογράψει? Ας μείνουμε με αυτά τα ερωτηματικά και νομίζω ότι είναι σαφές. Θα κάνετε ερώτηση για το κέντρο της Κόρινθου? Δεν νομίζω ότι. Ακούστε κάτι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πολιτικάτικες ερωτήσεις δεν κάνουν. Μέχρι τώρα ο κάθε βουλευτής έλεγε: για να σε ικανοποιήσω θα τραβήξω και μία ερώτηση. Δεν αρκούν οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι ρουσφέτη παλαιοκομματικό, το οποίο το κάνουμε, βαράμε μια πιστολιά στον αέρα για να μην γίνει απολύτως τίποτα. Προτείνετε μας συγκεκριμένη τροπολογία ή αν θέλετε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως κάνουμε για τον τραπεζοδανάστη και βεβαίως περιλαμβάνουμε και την Κόρινθο, για να το καταργήσουμε.